Πάμε σε παρακαλώ τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κατά τη γνώμη μου, τα πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολεί στο τελευταίο διάστημα, να φέρουμε στην ιστορία και στην τραγωδία των Ντεμπών. Καθώς τώρα που μιλάμε, 3 η ώρα νομίζω ξεκινάει η τελευταία συνεδρία της Εξεταστικής, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν τα κόμματα σε κοινοπόρισμα, κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν διαφαίνεται. Όχι, βέβαια. Γιατί από είναι τα πορίσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί να επιτευχθεί κάποια έτσι μήνυμ συμφωνία. Μα είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να γίνει και όλοι το εκτιμούν αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξει δηλαδή ένα κοινό πόρισμα. Είναι προφανές ότι το κάθε κόμμα θα πει τα δικά του. Και το ζήτημα είναι βέβαια πως υπάρχει σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά διά του κύριου Φλωρίδη και η δίκη θα ξεκινήσει πολύ πιο σύντομα από ό,τι συμβαίνει με τα ελληνικά δεδομένα, τα γνωστά, yeah. τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν ακόμα και αυτό που είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας, αυτή η επίσπευση δηλαδή της έναρξης της δίκης, αρκεί για να μπορεί να ξεκινήσει, μου λένε, και μέσα στη χρονιά, δηλαδή με το καλοκαίρι να ξεκινήσει η δίκη. Ναι, μα αυτό είπα, ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη, αλλά δεν ξέρω αν αρκεί. Γιατί οι απαντήσεις που δόθηκαν όλο αυτό το διάστημα δόθηκαν πολύ αργά και ενώ είχαν, για παράδειγμα, το μπάζωμα του χώρου το περίφημο τραγωδίας. Μπάζωμα. Είναι πάνω στον ένα χρόνο άρχισαν να δίνονται κάποιες απαντήσεις. Υπήρξε και η παρουσία του κυρίου Αγοραστού στην Εξεταστική Επιτροπή, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Και ο οποίος δεν μίλησε όμως. Δεν μίλησε. Αυτό. Άμα επικαλείσαι το δικαίωμα της σιωπής, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Δηλαδή, ένα πολιτικό πρόσωπο, όσο και αν έχει εμπλοκή δικαστική αυτή τη στιγμή στην υπόθεση, δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής όταν πρόκειται για μια και υπόθεση βασικών, που θα μπορούσε... Και εκ των βασικών πρωταγωνιστών όλης της ιστορίας, δεν ήταν περιφερειάρχης και είχε άμεση σχέση με το όλο θέμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση, που μπορεί να είναι τόσο απλή όσο την λένε πλέον οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δηλαδή υπήρχε ανάγκη να σηκωθούν τα βαγόνια και κάποιοι σκέφτηκαν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό αν δεν υπήρχε σταθερό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι αυτό το θέμα συζητάται εδώ και ένα χρόνο, όπως καταλαβαίνεις, η όποια απάντηση μετά από ένα χρόνο δεν ηχεί πιστική, όχι μόνο στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Ακριβώς. Όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και δεν αναλαμβάνει και ένας την ευθύνη να πει τι συνέβη. Ναι, βεβαίως. Να πει ότι συνέβη αυτό λοιπόν, και αυτό. Κάποιος να το πει. Αυτό λέω, ότι οι απαντήσεις αργούν, δεν δίνονται μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια και αυτό αφήνει ανοιχτό όλα τα σενάρια. Και σου λέω, έλεγα πριν ότι 77% της κοινής γνώμης βλέπει ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης και αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ για την κυβέρνηση. Βέβαια. Όπως επίσης, το δεύτερο που δεν καταλαβαίνω, γιατί να μην έχει απαντηθεί μέχρι και σήμερα, ένας χρόνος μετά, τι μετέφερε η αμαξοστοιχεία. Να πει κάποιος ότι η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία μετέφερε αυτό. Μα αυτό λέμε. Ότι ούτε αυτό έχει απαντήσει. Οι απαντήσεις δίνονται είτε πολύ αργά, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ή δεν δίνονται καθόλου. Ή δεν είναι πιστικές, με την έννοια ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπήρχε ένα τρένο που να μην ήξερε κανείς ότι στο πρώτο βαγόνι μετέφερε αυτό. Αυτό δεύτερο, λέω, είναι δυνατόν. Ένα ολόκληρο τρένο να μην ξέρουν κάποιοι τι μεταφέρει. Εμπορική αμαξοστοιχεία. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι θα αρχίσει γρήγορα η δίκη για τα ελληνικά δεδομένα, παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά ερωτήματα, δεν λέω αναπάντητα, αλλά πάντως αιωρούμενα, τα οποία δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη και αυτό που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπίσουμε από τη στιγμή που έχει έρθει έτσι η κατάσταση. Τη στιγμή δηλαδή που πέρασε τόσος καιρός και κάποια πράγματα τα οποία θεωρητικά είναι απλά,
δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Ακριβώς, ακριβώς. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, φίλε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Στέφανο Τζανάκη, σύμβουλος έκδοσης στο πρώτο θέμα.